Όπως είπαμε και στην Επιτροπή, η ίδρυση της ανώνυμης εταιρείας ΟΔΙΠΗ θα αποτελέσει εργαλείο, μηχανισμό επιτάχυνσης των αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων στην υγεία για την προώθηση και υλοποίηση των δεκάδων νόμων της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων που στο σύνολό τους υπηρετούν την παραπέρα ιδιωτικοποίηση και εμπερευματοποίηση της λειτουργίας των δημόσιων δομών υγείας. Πρόκειται ξεκάθαρα για μέτρο κλιμάκωσης της επίθεσης σε βάρος της υγείας του λαού, με την κυβέρνηση να αξιοποιεί και να βαθαίνει παραπέρα το αντιλαϊκό έργο της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων που προετοίμασαν το έδαφος. Στόχος τους, η εναρμόνιση των δημόσιων μονάδων υγείας με τους νόμους της αγοράς, η εμβάθυνση της εμπορευματοποίησης των υπηρεσιών τους και η απαλλαγή χρόνο με το χρόνο, όλο και περισσότερο, του κόστους χρηματοδότησης για το κεφάλαιο και το κράτος του. Και ακριβώς σε αυτό το περιβάλλον του ανταγωνισμού με βάση τους νόμους της αγοράς, των ιδιωτικών και κάποτε δημόσιων νοσοκομείων, ο ρόλος του κράτους προφανώς δεν μπορεί να είναι ο σχεδιασμός των παρεχόμενων υπηρεσιών για την κάλυψη των σύγχρονων λαϊκών αναγκών σε πρόληψη, πρωτοβάθμια, φροντίδα υγείας αντίστοιχα, σε όλα τα επίπεδα της δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας, στην πρόνοια κτλ. Παρά εξελίσσεται με βάση τους νόμους της αγοράς σε ρυθμιστή του ανταγωνισμού, ρυθμιστή των κανόνων μέχρι και των ασφαλιστικών τιμών και άλλα. Είναι η φυσική λοιπόν συνέχεια και συνέπεια της πολιτικής των φιλελεύθερων, νεοφιλελεύθερων, σοσιαλδημοκρατών, δίθεν αριστερών κυβερνήσεων, αφού από κοινού υποστηρίζουν τη μείωση των κρατικών δαπανών στην υγεία, την πώληση των εργασιών των δημόσιων νοσοκομείων στους ασθενείς και στα ασφαλιστικά ταμεία, προκειμένου να έχουν έσοδα για να λειτουργήσουν. Έτσι, οι όποιες αντιπαραθέσεις που υπήρξαν και εκφράστηκαν και στην Επιτροπή, εκτός από το να υπηρετούν τον αποπροσανατολισμό του λαού από την ουσία αυτής της πολιτικής, περιορίζονται στην πραγματικότητα, στον τρόπο με τον οποίο θα υπηρετηθούν ακριβώς αυτοί οι αντιλαϊκοί στόχοι. Έτσι, ανεξάρτητα τις όποιες επιμέρους διαφωνίες εκφράστηκαν από όλα τα κόμματα, σε αυτό όμως που όλοι συμφωνείτε, όλα τα άλλα κόμματα συμφωνούν, μαζί με την κυβέρνηση κτλ. Και βέβαια έχετε ως ιερό Ευαγγέλιο όλοι σας, είναι ποιο? Οι αντιλαϊκές κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχετε εφαρμόσει διαδοχικά όσα κόμματα κυβερνήσετε και κυβερνάτε, και η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία. Μια στρατηγική που βασίζεται στην εξασφάλιση των λεγόμενων βιώσιμων και αποδοτικών συστημάτων υγείας μέσω της ραγδαίας μείωσης της κρατικής χρηματοδότησης των κρατικών μονάδων υγείας και ενίσχυση της λειτουργίας τους με όρους επιχειρήσεων. Μια στρατηγική που ευαγγελίζεται την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου της υγείας μέσω της λεγόμενης εξωστρέφειας του συστήματος υγείας, δηλαδή ενίσχυσης της επιχειρηματικής δράσης στον κλάδο. Μια στρατηγική που έχει στόχο, όπως αναφέρεται, την άμβληση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας μέσω της κρατικής παροχής στοιχειωδών υπηρεσιών, δηλαδή τον περιορισμό όσων παρέχονται δωρεάν από το κράτος στο επίπεδο του ελάχιστου βασικού πακέτου, με το ελάχιστο φυσικά δυνατό κρατικό κόστος. Με βάση αυτές τις κατευθύνσεις κινούνται και τα συστήματα υγείας των άλλων ευρωπαϊκών χωρών που αποτελούν και παράδειγμα, την εμπειρία των οποίων επικαλείται το σχέδιο νόμου και για την οποία θα έρθουν και αντίστοιχοι τεχνοκράτες για να συμβάλλουν στην υλοποίηση του νομοσχεδίου. Όμως, το παράδειγμα της πανδημίας και το πώς τα συστήματα υγείας οικονομικά εύρωστων χωρών κατέρευσαν είναι πολύ νοπά στη μνήμη μας. Τα πολυδιαφημιζόμενα προηγμένα συστήματα υγείας αποδείχτηκαν με πύληνα πόδια σε ό,τι αφορά τη στελέχωση, τον εξοπλισμό, την ανάπτυξη των δημόσιων μονάδων υγείας. Γιατί η πανδημία ανέδειξε το βαθιά αντιλαϊκό ταξικό περιεχόμενο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υγεία. Συγχρόνως ανέδειξε την εγγενή αδυναμία της καπιταλιστικής οργάνωσης της οικονομίας και της κοινωνίας να αξιοποιεί τις τεράστιες δυνατότητες της επιστημονικής γνώσης, του πολυάριθμου επιστημονικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων για την πρόληψη, την περίθαλψη αντίστοιχα και τη θεραπεία για την υγεία του λαού, μετατρέποντας τα δημόσια συστήματα υγείας σε συστήματα της μιας νόσου, αφήνοντας εκτεθειμένους και σε καθεστώς πλήρους ατομικής ευθύνης εκατοντάδες χιλιάδες χρόνιους ασθενείς, αποκλεισμένος από κάθε σχεδόν περίθαλψη. Ένα τέτοιο σύστημα υγείας ευαγγελίζεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όπως και οι προηγούμενες. Γιατί ακόμα και αν θέλατε, δεν θα μπορούσατε να ξεστρατήσετε από την Ευρωενωσιακή Αρχή ότι η λαϊκή υγεία είναι εμπόρευμα
και κόστος για τις ανάγκες της καπιταλιστικής ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Και με βάση την επίτευξη αυτών των κριτηρίων και στόχων, το κεφάλαιο αξιολογεί τις κυβερνήσεις, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε επίπεδο φυσικά Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η ίδρυση του ΟΔΠ ΑΕ ως εργαλείο στα χέρια της κυβέρνησης για την προώθηση όλων των αντιλαϊκών κατευθύνσεων και μέτρων, παρά την ωρεοποίηση του ρόλου του ότι θα βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, θα ενισχύσει την ασφάλεια των ασθενών και πάει λέγοντας. Έτσι, για παράδειγμα, η χρηστή διοίκηση και σωστή διαχείριση των πόρων που αναφέρονται στο νομοσχέδιο παραπέμπει στο στόχο να διατηρείται χαμηλό το ποσοστό υπέρβασης του προϋπολογισμού. Και αυτό πρακτικά οδηγεί σε αυστηρότερη προσαρμογή στα δεδομένα της υποχρηματοδότησης που αναπαράγει και θα αναπαράγει τη σημερινή άθλια κατάσταση των ελλείψεων στα νοσοκομεία, εξουθενώντας το προσωπικό και ταλαιπωρώντας τους ασθενείς, ενώ παράλληλα δημιουργείται το έδαφος για την παραπέρα ιδιωτικοποίηση του συστήματος και με το λαό να βάζει όλο και βαθύτερα το χέρι στην τσέπη. Έτσι, την ώρα που το κράτος αποσύρεται ολοένα και περισσότερο από τη χρηματοδότηση των νοσοκομείων, ακόμα και για τα στοιχειώδη, διαμορφώνει προϋποθέσεις ώστε κάθε υπέρβαση στον προϋπολογισμό να λειτουργεί τιμωρητικά για υγειονομικούς και ασθενείς, επιβραβεύοντας ταυτόχρονα τις διοικήσεις που θα τρέχουν με αποφασιστικότητα και επιτυχία τα σχέδια ανέβρεσης πόρων από άλλες πηγές, υλοποιώντας δηλαδή την πολιτική της εμπορευματοποίησης. Έτσι, αντί το δημόσιο σύστημα υγείας να προσαρμόζεται στις λαϊκές ανάγκες, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Οι ανάγκες προσαρμόζονται στο υποβαθμισμένο δημόσιο σύστημα υγείας και εδώ ακριβώς είναι αυτό που είπαμε, ότι πρόκειται για τον ορισμό του ανορθολογισμού στην πολιτική και επιστημονική σκέψη. Έτσι, η αξιολόγηση των μονάδων υγείας δεν γίνεται από την πλευρά της ενίσχυσής τους από το κράτος, προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες και διευρυνόμενες λαϊκές ανάγκες για την υγεία, αλλά πώς αυτές θα συμπιεστούν στα όρια των αντιλαϊκών δημοσιονομικών στόχων και συγχρόνως στην αποθέωση της ατομικής ευθύνης των ασθενών για ένα όλο και μεγαλύτερο μέρος των αναγκών τους στην υγεία. Έτσι, στο νομοσχέδιο ορίζονται οι φορείς που θα ελέγχονται από τον ΟΔΠ ΑΕ, μονάδες υγείας, πρόνοιες και τα λοιπά, που ανήκουν στην ευθύνη δηλαδή του Υπουργείου Υγείας. Είναι δηλαδή όλες εκείνες οι δομές που έχουν ανάγκη από αύξηση της χρηματοδότησης, την κατάργηση της ιδιωτικο-οικονομικής λειτουργίας τους, στελέχωσης με όλο το απαραίτητο προσωπικό πλήρους και μόνιμης απασχόλησης, γιατί μόνο αν υλοποιηθούν αυτοί οι όροι μπορούμε να μιλάμε για αξιολόγηση των μονάδων με κριτήριο το κατά πόσο καλύπτουν τις ανάγκες του πληθυσμού, του λαού μας, που για εμάς είναι και το μόνο κριτήριο. Και όχι με βάση την αρχή κόστος-όφελος, που πάντα σε αυτή τη ζυγαριά ρηγμένη είναι, ήταν, είναι και θα είναι η υγεία του λαού. Έτσι, ενώ στο νομοσχέδιο γίνεται αναφορά, για παράδειγμα, στην ασφάλεια των ασθενών, πουθενά δεν υπάρχει αναφορά στην πρόσληψη όλου του αναγκαίου προσωπικού στις μονάδες υγείας, στον εξυγχρονισμό του εξοπλισμού τους, στην προμήθεια του απαραίτητου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και άλλα, που αποτελούν και τις κύριες αιτίες όχι μόνο ταλαιπωρίας των ασθενών και των υγειονομικών, αλλά και τις αιτίες που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία ασθενών και υγειονομικών. Αντίστοιχα, η αποδοτικότητα, όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, και η ανταποκρισιμότητα του δημόσιου δομών υγείας, αναφέρονται δηλαδή ως δείκτες αξιολόγησης, μπορεί να ακούγονται ωραία στα αυτιά του λαού. Είναι όμως βαθιά έννοιες, λέξεις μάλλον, ποτισμένες με την έννοια της εμπορευματοποίησης του συστήματος υγείας και της λειτουργίας του ως επιχείρησης. Εξάλλου, έτσι λειτουργεί. Και εδώ είναι χαρακτηριστικό το πρόσφατο παράδειγμα από την εκδήλωση της πανδημίας, που το χρόνο που κέρδισε η κυβέρνηση για να κάνει πιο αποδοτικό το σύστημα υγείας, τον αξιοποίησε για να κάνει λίγες προσλήψεις ελαστικά εργαζόμενων που δεν θα τις κοστίσουν πολύ και κατάφερε όλο το σύστημα υγείας, πρωτοβάθμια φροντίδα, νοσοκομεία κλπ. Να ανταποκρίνονται μόνο για την νόσο COVID-19. Αυτή είναι η αστική αντίληψη περί ανταποκρισιμότητας και ασθενοκεντρικής προσέγγισης που αναφέρθηκε και από τον εισηγητή και στο νομοσχέδιο, από τον Υπουργό. Λοιπόν, που αφήνει όμως εκτεθειμένους και σε καθεστώς πλήρους ατομικής ευθύνης εκατοντάδες χιλιάδες ασθενείς, αποκλεισμένους από κάθε σχεδόν περίθαλψη.
ή η αναφερόμενη στο νομοσχέδιο προσβασιμότητα των ασθενών στις μονάδες υγείας συνδέεται με τις οικονομικά ανεκτές υπηρεσίες, όπως αναφέρεται, δηλαδή με το δεδομένο ότι θα πληρώνουν για αυτές. Αντίστοιχα, η διαχείριση των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων να εξασφαλίζουν δηλαδή τη λεγόμενη βιωσιμότητα των μονάδων υγείας σημαίνει την πλήρη επικράτηση του οικονομικού στοιχείου έναντι του στοιχείου των λαϊκών αναγκών. Από αυτό θα εξαρτάται και εξαρτάται η ανάπτυξη και η στήριξη κλινικών και εργαστηρίων ανάλογα το πόσο προσοδοφόρο θα είναι ή το κλείσιμό τους αντίστοιχα, γιατί δεν είναι, όπως λένε, αναφέρεται, οικονομικά βιώσιμα, παρόλο που είναι αναγκαία ή θα είναι αναγκαία σε μια περιοχή. Όσο για τα άλλα κριτήρια που αναφέρεται μέσα στον νομοσία που θα καταληφθούν και φυσικά ισχύουν στα νοσοκομεία άλλων χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ποσοστοπληρώντας κλινών, ο αριθμός κρεβατιών που θα λειτουργούν στις μέθη, χρόνιοι νοσηλείας, οι καθυστερήσεις στην έκδοση εξιτηρίων, η εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλων και άλλα, συνεπάγονται τραγικές επιπτώσεις για ασθενείς και υγειονομικούς. Και δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι το προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων θα είναι με το πιστόλι στον κρόταφο και θα επιδίδεται σε λογιστικές πράξεις για τις θεραπείες και την αποκατάσταση των ασθενών, ώστε να μην υπερβαίνουν τον δραστικά μειωμένο προϋπολογισμό. Θα δίνονται αιματηρά, τα λεγόμενα αιματηρά εξιτήρια, όπως είναι γνωστά σε ευρωπαϊκά κράτη, όπου ήδη εφαρμόζονται αντίστοιχα συστήματα αξιολόγησης, με ασθενείς να τερματίζουν την νοσηλεία τους πριν την ώρα τους, προκειμένου τι, να μην υπάρξει υπέρβαση του προβλεπόμενου κόστους. Για τις μονάδες δε που η ζήτηση δεν θα είναι αποδοτική, όπως αναφέρεται και συμφέρουσα, θα κλείνουν κρεβάτια, κλινικές, τμήματα και την ίδια ώρα θα γενικεύονται τα θεραπευτικά πρωτόκολλα ως παράλληλα ως εργαλεία επιβολής και ελέγχου των βάρβαρων περικοπών. Και όλα αυτά θα αποτελούν συγχρόνως κριτήριο για την απόδοση του υγειονομικού προσωπικού, ακόμα και για τη διατήρηση της θέσης ή της δουλειάς του. Θα αποτελεί δηλαδή η εφαρμογή του αντιεπιστημονικού κόφτη σε ιατρικές πράξεις, νοσηλεία, θεραπείες, φάρμακα κλπ. Δηλαδή το δικαίωμα στη δουλειά του υγειονομικού, εν προκειμένου, θα εξαρτάται και από το αν ο κάθε εργαζόμενος προωθεί τους στόχους που θέτει το κράτος για περικοπές στην υγεία. Από το κατά πόσο δηλαδή υπηρετεί με προθυμία και συνέπεια την πολιτική προσέλκυσης επιχειρήσεων χρηματοδοτών και ασθενών πελατών. Έτσι, στην ουσία, η πρόβλεψη ότι όσα νοσοκομεία αξιολογούνται ως εξαιρετικά, αναφοράς, μετατρέπονται σε αναφοράς ή αναδεικνύονται σε νοσοκομεία αναφοράς, θα επιβραβεύονται με ενίσχυση του προϋπολογισμού ή του ανθρώπινου δυναμικού ενός τμήματος. Αντικειμενικά, λοιπόν, αυτή η κατεύθυνση θα οδηγήσει στη διαβάθμιση των νοσοκομείων σε μια άτυπη δηλαδή λίστα καλών και κακών, όπου τα εξαιρετικά θα είναι εκείνα που προσαρμόζονται στις ανάγκες της αγοράς και διαπλέκονται αποτελεσματικά με τις μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η δημοσιοποίηση δε των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης πρακτικά σημαίνει ότι η αγορά θα αποκτά πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες για τις επιδόσεις τους και με βάση αυτές θα επιλέγει τις μελλοντικές συμπράξεις και συνεργασίες, με το αζημίωτο βέβαια και με επώδυνες συνέπειες για εργαζόμενους και ασθενείς. Γίνεται φανερό λοιπόν ότι στόχος της αξιολόγησης μέσω της δημιουργίας του ΟΔΠΗ, ανώνυμης εταιρείας του ΟΔΠΗ, δεν είναι η αντιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων στο δημόσιο σύστημα υγείας, ώστε αυτό να παρέχει αναβαθμισμένες και δωρεάν υπηρεσίες σε όλους τους ασθενείς. Να εξασφαλίζει αξιοπρεπείς σχέσεις πλήρους εργασίας σε όλους τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία. Αντίθετα, με τη θέσπιση κριτηρίων και με υπέρτατο κριτήριο το κόστος-όφελος, όχι μόνο δεν θα υπάρξει βελτίωση της σημερινής άθλιας κατάστασης, αλλά η αξιολόγηση θα έχει νέες σοβαρές συνέπειες για την υγεία και την τσέπη των ασθενών, ενώ συγχρόνως θα επιφέρει νέο πλήγμα στις συνθήκες δουλειάς, στις εργασιακές σχέσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων υγειονομικών. Επιβεβαιώνεται λοιπόν και με το παρόν νομοσχέδιο πως ενώ σήμερα σημειώνεται αλματώδης ανάπτυξη της επιστήμης,
της τεχνολογίας, με μεγάλο αριθμό εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού, που θα μπορούσε να υπηρετεί σχεδιασμένα την προάσπιση της υγείας του λαού και με κριτήριο φυσικά την ικανοποίηση των συνεχώς διευρυνόμενων λαϊκών αναγκών και στο τομέα της υγείας, της πρόνοιας, αντίστοιχα στο φάρμακο, αυτές οι δυνατότητες συνθλίβονται στις μιλόπετρες αυτής της οικονομίας, της καπιταλιστικής οικονομίας, που όλοι σας υπηρετείτε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, όπου η λαϊκή υγεία δεν υπηρετεί μόνο κόστος που πρέπει να περιορίζεται συνεχώς, αλλά και πεδίο επενδύσεων του κεφαλαίου για την εκμετάλλευση των λαϊκών αναγκών. Με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας τους. Να γιατί η οργάνωση της λαϊκής πάλης ενάντια στην εμπορευματοποίηση της υγείας, ο αγώνας για αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, για προσλήψεις προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, η ανάπτυξη και ο εξοπλισμός των δημόσιων μονάδων υγείας με βάση τις λαϊκές ανάγκες συνδέεται αντικειμενικά με την πάλη για βαθύτερες αλλαγές στην κοινωνία και την οικονομία, με την προοπτική του άλλου δρόμου ανάπτυξης που θα εξασφαλίζει ένα σύγχρονο, αποκλειστικά κρατικό και δωρεάν σύστημα υγείας, με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης. Γι' αυτό το ΚΚΕ καταψηφίζει το νομοσχέδιο και ταυτόχρονα καλούμε σε κοινό αγώνα υγειονομικούς, ασθενείς, εργατικά σωματεία και φορείς του κινήματος να παλέψουν ενάντια στα αντιλαϊκά σχέδια της κυβέρνησης. Τους καλούμε να δυναμώσουν την πάλη για αύξηση της χρηματοδότησης των νοσοκομείων της υγείας, γενικότερα της υγείας, για αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες για όλους στον ύψος των σύγχρονων αναγκών. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.